Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω κάποια σημαντικά θετικά νέα. Η ελληνική οικονομία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει σημειώσει εξαιρετικά θετικές επιδόσεις. Το σύνολο των δεικτών βρίσκονται σε ανάκαμψη και αναμένεται να σημειώσουμε για πρώτη χρονιά μετά από μια δεκαετία ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2% του ΑΕΠ. Η ανεργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποκλιμακώνεται, έχοντας σημειώσει συνολικά πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων κατά τα έτη της διακυβέρνησής μας. 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, 300.000 άνθρωποι βγήκαν από το περιθώριο της ανεργίας και πέρασαν στην κανονικότητα της εργασίας. Όμως και στο δημοσιονομικό σκέλος, η απόδοση της οικονομίας έχει ξεπεράσει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Έτσι, ο προϋπολογισμός θα σημειώσει φέτος πρωτογενές πλεώνασμα που θα ξεπερνά κατά πολύ το στόχο του 1,75% του ΑΕΠ. Και αυτό δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα σκληρής και εντατικής προσπάθειας. Αποτέλεσμα εξορθολογισμού των δαπανών χωρίς περικοπές στους μισθούς και στο κοινωνικό κράτος, αλλά και αποτέλεσμα του αποφασιστικού περιορισμού της διαφθοράς, της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, αλλά και της φοροδιαφυγής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, που μέρα με τη μέρα αφήνουμε πίσω μας, ορισμένες κοινωνικές ομάδες σήκωσαν δυσανάλογα τα βάρη. Τόσο τα χαμηλά εισοδήματα, όσο όμως και η μεσαία τάξη, τα τελευταία 7 χρόνια έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική πίεση. Και η πίεση ήταν μεγάλη όχι μόνο εξαιτίας της χρεοκοπίας της χώρας που μας ανάγκασε σε μια δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ελίτ του τόπου φόρτωσε ξεδιάντροπα τα βάρη στους πολλούς, φοροδιαφεύγοντας και βγάζοντας τον πλούτο της σε φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού. Και σήμερα έχουν ορισμένοι μάλιστα από αυτούς που εξέθρεψαν, ανέχθηκαν ή και συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα εις βάρος της μεσαίας τάξης και των φτωχών στρωμάτων στον τόπο μας, το θράσος να μας κατηγορούν για την υψηλή φορολογία. Γιατί κάθε ευρώ από τα βάρη που συσσωρεύτηκαν στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους ισοδυναμεί με τον κρυμμένο και αφορολόγητο πλούτο που γέμιζε τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τα μαύρα ταμεία της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Γιατί δυστυχώς offshore δεν έφτιαχναν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, offshore δεν έφτιαχνε η μεσαία τάξη και οι αυτοαπασχολούμενοι, offshore και μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό έκανε η καλομαθημένη πολιτική και επιχειρηματική ελίτ που διαπλέκονταν για να εξασφαλίσει τη χλειδί της. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη λαϊκή εντολή, είχαμε απόλυτη συνείδηση αυτής της αδικίας. Ο κύριος, ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, να σταματήσουμε την καταστροφική πορεία των δημόσιων οικονομικών, προστατεύοντας όμως ταυτόχρονα και πρωτίστως αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις. Τους αποκλεισμένους, τους άνεργους, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες. Διαπραγματευθήκαμε σκληρά, ώστε το πρόγραμμα προσαρμογής να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποσυμπιέσει τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, να δώσει ανάσα σε όσους υπέστησαν τα βαρύτερα πλήγματα κατά τη διάρκεια της πρώτης καταστροφικής πενταετίας των μνημονίων. Και αυτό που καταφέραμε δεν είναι μόνο τα υψηλά πλεονάσματα και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτά είναι τα κλειδιά που τώρα ξεκλειδώνουν τις καγκελόπορτες των μνημονίων για να βγει η χώρα έξω τον ερχόμενο Αύγουστο μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Αλλά είναι και σημαντικές νίκες που καταφέραμε. Σημαντικές νίκες προς όφελος των πολλών και κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εντός των μνημονίων. Προστατεύσαμε τη λαϊκή κατοικία. Θεσπίσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης προστατεύοντας ταυτόχρονα τα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόματα.
Δημιουργήσαμε τον θεσμό των σχολικών γευμάτων. Εντάξαμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους δωρεάν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δρομολογήσαμε την επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας, ενισχύοντας την διαπραγματευτική δύναμη των εργαζόμενων και καταπολεμώντας ίσως για πρώτη φορά με σοβαρές ποινές τους παραβάτες και την αδήλωτη εργασία. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές για την πλειοψηφία των εργαζόμενων και ειδικότερα για τα χαμηλά εισοδήματα. Ενώ πέρυσι τέτοια περίπου εποχή ανακοινώσαμε την απόδοση κοινωνικού μερίσματος ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ υπό την μορφή εφάπαξ 13ης σύνταξης σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Και φέτος είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε τη δυνατότητα να διανύμουμε κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Φέτος, καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο αποτελεσματικοί, θα μπορέσουμε να διανύμουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό. Διότι η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που εξέπληξε ακόμα και τους πιο αισιόδοξους. Παρά την καταστροφολογία, παρά τον οριμαγδό των ψευδών ειδήσεων, παρά τον πόλεμο υπονόμευσης από πολιτικά και οικονομικά κέντρα εξουσίας, η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και ανακάμπτει. Τα προηγούμενα χρόνια, σας θυμίζω, αυτή την περίοδο, λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, στην ατζέντα της επικαιρότητας υπήρχε μονάχα μία συζήτηση για τα νέα μέτρα που θα έρθουν, για τις αισιόδοξες προβλέψεις που δυστυχώς διαψεύστηκαν στην πράξη, για την ανάγκη να ενταθεί η λιτότητα, για τις νέες απαιτήσεις των δανειστών. Σήμερα όχι μόνο δεν υπάρχουν νέα μέτρα, αλλά αυτό που συζητάμε είναι για την έξοδο από την κρίση, για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, για την επιστροφή των επενδύσεων, για τη σταδιακή ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, για το ύψος του κοινωνικού μερίσματος. Φέτος ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Είμαι λοιπόν σήμερα σε θέση να ανακοινώσω ότι το μέρισμα από τη δημοσιονομική υπεραπόδοση θα είναι ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπερδιπλάσιο δηλαδή σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι λοιπόν το στίγμα της δικής μας κυβέρνησης. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της. Αυτό είναι το δείγμα γραφής που δίνουμε στον ελληνικό λαό για τις προθέσεις, την βούληση και τη στρατηγική μας. Όταν οι υπόλοιποι καταστροφολογούν και υπονομεύουν, η δική μας σκέψη είναι στο λαϊκό κόσμο. Με αυτόν τον γνώμονα στο μυαλό μας, τη στήριξη του λαϊκού κόσμου, του κόσμου που αγωνίζεται για αξιοπρέπεια και προκοπή, θα διανεμηθεί και φέτος το κοινωνικό μέρισμα. Με προτεραιότητα στους άνεργους, τους νέους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Από τα 1,4 λοιπόν δισεκατομμύρια που φέτος ήταν το κοινωνικό μέρισμα, τα 720 εκατομμύρια θα διανεμηθούν με τη μορφή έκτακτης ενίσχυσης, η οποία θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη προς περίπου 3,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Μέσα στη βδομάδα κατατίθεται ο σχετικός νόμος στη Βουλή και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους. Τα κριτήρια που θα τεθούν είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια οικογενειακής κατάστασης, έτσι ώστε να γίνει στοχευμένα και να ωφεληθούν σημαντικά όσοι και όσες το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ύψος εισοδήματος μέχρι 9.000 ευρώ και πολυπρόσωπα με ανώτατο όριο τα 18.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 25% για κάθε παιδί. Ενώ παράλληλα, δικαιούχοι θα είναι και όσων τα νοικοκυριά διαθέτουν ακίνητη περιουσία με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τα 180.000 ευρώ. Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν ότι για οικογένειες με 2 παιδιά και εισόδημα 6.000 ετησίως θα δοθεί ενίσχυση 900 ευρώ. Για εισόδημα 12.000 ετησίως ενίσχυση 700 ευρώ. Και για εισόδημα 18.000 ενίσχυση ύψους 500 ευρώ.
για ένα νοικοκυριό, για παράδειγμα, που αποτελείται από ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, για εισόδημα 4.500 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 675 ευρώ. Για εισόδημα 9.000 ευρώ ενίσχυση 525 ευρώ. Και για εισόδημα 13.500 ευρώ ενίσχυση 375 ευρώ. Ενώ και για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα 3.000, δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ, για εισόδημα 6.000 ευρώ ενίσχυση 350 ευρώ και για εισόδημα 9.000 ενίσχυση 250 ευρώ. Πέραν όμως της ενίσχυσης μέρους του συνολικού ποσού, θα διατεθεί και για δύο ακόμα πολύ σημαντικές δράσεις. Πέραν από το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί με κριτήριο που, όπως προείπα, είναι τα εισοδήματα, η περιουσία, η οικογενειακή κατάσταση, θα δώσουμε και σε δύο ακόμα δράσεις. 315 εκατομμύρια θα δοθούν για την επιστροφή της παράνομης παρακράτησης των εισφορών υγείας των συνταξιούχων. Η παρακράτηση εισφορών υγείας επί πλασματικών και όχι επί πραγματικών καταβαλλόμενων συντάξεων είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς σήμερα αποκαθιστούμε αυτή την αδικία και επιστρέφουμε άμεσα τα ποσά που αναλογούν στους συνταξιούχους για το διάστημα από 1η Ιουνίου του 2012 έως και 30 Ιουνίου του 2016. Και το άμεσα δεν είναι σχήμα λόγου. Η επιστροφή θα υλοποιηθεί τη μέρα που θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου. Ενδεικτικά να αναφέρω ποιοι θα ωφεληθούν από την αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη περί τα 1.100 ευρώ θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 240 ευρώ. Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη ύψους περί τα 1.200 ευρώ θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 370 ευρώ. Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα σύνταξη ύψους περί τα 1.300 ευρώ θα λάβει επιστροφή ύψους περί τα 450 ευρώ. Τέλος, από το συνολικό ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων θα δοθούν 360 εκατομμύρια στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ώστε να καλυφθεί το κόστος των υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας που συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους καταναλωτές το επόμενο έτος, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίξει άμεσα ο δρόμος για περαιτέρω σημαντικές μειώσεις στο ρεύμα για τους πάνω από 300.000 δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Αγαπητοί συμπολίτες, η διανομή του κοινωνικού μερίσματος με δικαιοσύνη αποτυπώνει ανάγλυφα τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Ξέρουμε βέβαια ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα πιο σκληρά, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα απέναντι σε πρακτικές και αντιλήψεις που ακόμη δεν έχουν νικηθεί ολοκληρωτικά. Για να προστατεύσουμε περισσότερο τους μικρούς και τους μεσαίους, για να χτυπήσουμε πιο αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, για να είμαστε σε θέση να βγούμε οριστικά από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας. Αυτό είναι το σχέδιό μας και αυτό θα υλοποιήσουμε. Σε πείσμα όσων χρεοκόπησαν και λαιλάτισαν τη χώρα, αλλά και στηριζόμενοι στο πείσμα και στην αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.